Δύο αδέρφια δημιούργησαν τον ύμνο μας. Τα δύο αδέρφια που έχουν μεγαλώσει με το καρναβάλι, που έχουν μεγαλώσει στην καρδιά του Ρεθύμνου και που είναι μουσικοί και καλλιτέχνες και οι δύο. Είναι ο Αντώνης ο Ζαχαράκης, ο συνθέτης, ο βραβευμένος Ρεθυμνιώτης, το καμάρι μας λέω εγώ, και η αδερφή του η Μαρία η Ζαχαράκη, η οποία είναι η στιχουργός μας. Πειράχτηκε λοιπόν και από τους μουσικούς, αλλά και από τις φωνές των παιδιών, οι φωνές του Νότου, τα παιδιά του Ρεθύμνου, που επίσης είμαστε περήφανοι γι' αυτά, με τις φωνές τους, που επένδυσαν όλη αυτή την ιστορία και έχουμε ένα ύμνο που αγγίζει τις καρδιές όλων των καρναβαλιστών. Αυτό το βλέπω κάθε φορά που θα παρακολουθήσω το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι, ότι επειδή σε τόσες ώρες παρέλασης ακούγονται τα πάντα στο Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι από μουσική. Όταν θα μπει ο ύμνος του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού, είναι σαν να περνάει ένα ηλεκτρικό ρεύμα στους καρναβαλιστές. Γιατί μας εκφράζει απόλυτα και γιατί οι στίχοι του αγγίζουν τις καρδιές μας και θέλουμε να αγγίζουν τις καρδιές όλων των άλλων που το ακούν. Τα παιδιά λοιπόν έχουν κάνει ήδη τρεις διαφορετικές εκδοχές του ύμνου μας και έχει rock and roll, αλλά έχει και τάγκο ύφος και έτσι λοιπόν αυτός ο ύμνος μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει το προφίλ και το ύφος που εμείς θέλουμε να του δώσουμε. Θέλετε να το ακούσετε? Βεβαίως, πάντα. Επειδή θέλουν να το ακούσουν και οι τηλεθεατές, πάμε να δούμε πώς πειράχτηκε πολύ εύστοχα φέτος ο ύμνος του Ρεθυμνιώτικου Καρναβαλιού. Μια πόλη που ονειρεύεται και πάλι, κυρία Μπριλιράκη. Και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Είστε πάρα πολύ συγκινημένοι όταν ακούτε αυτό το τραγούδι. Γιατί?
Γιατί ακριβώς εκφράζει και από τους Ρεθυμνιώτες προς τους Ρεθυμνιώτες και μέσα στην κρίση, είναι τόσο πραγματικό, είναι τόσο βαθιά μέσα στο πνεύμα του Καρναβαγιού. Mm-hmm. Μια παρέα, μια ενωμένη παρέα που δεν αφήνει τίποτα που δεν έχει ουσία, οποιαδήποτε άλλη κρίση να το αγγίξει.